Φαίνεται να προκύπτει μετά τη σημερινή σύσκεψη στο Προεδρικό για το Χαμηλούμι. Παραμένουν ακόμη σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Δημήτρης Χατζιοσήφ έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Δημήτρη. Καλησπέρα, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι. Πολύ λεπτές είναι οι ισορροπίες σε σχέση με την κατοχύρωση του Χαλουμιού, καθώς μπορεί ο Υπουργός Γεωργιάς να δήλωσε μετά τη σύσκεψη πως υπήρξε συμφωνία μεταξύ τυροκόμων και εγωπροβατοτρόφων. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές, Μιχάλη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΜΕΚΑ, οι τυροκόμοι προκειμένου να αποδεχτούν την αύξηση των 5 σέντ ανά λίτρο, με αντάλλαγμα να παραμείνει η ποσόστοση στο 20%, έθεσαν ως όρο πως η ποσόστοση τροποποιηθήκε στον φάκελο του Χαλουμιού. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, αυτό θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να το αποδεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ και ο Υπουργός Γεωργιάς στις δηλώσεις του σήμερα ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα τροποποίησης του φακέλου πριν την κατοχύρωσή του. Προς αυτό το σκοπό, ο Κώστας Κάτης προτίθεται να ζητήσει παράταση στην προσαρμογή της ποσόστοσης του γάλακτος, η οποία σήμερα προβλέπεται πως μέχρι το 2024 θα πρέπει να βρίσκεται στο 51%. Mm. Εάν αυτό το αίτημα δεν γίνει αποδεκτό και προχωρήσει η κατοχύρωση του χαλουμιού με τα υφιστάμενα δεδομένα, τίθενται σε κίνδυνο ακόμη και εξαγωγές του χαλουμιού από την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς φαίνεται να μην υπάρχει απαραίτητη ποσότητα στην παραγωγή γαλάκτος για να φτάσουμε τον στόχο του 51% έως το 2024. Από την άλλη, Μιχάλη, προκύπτει για το ερώτημα κατά πόσο αυτά τα συνολικά 10 σέντ που θα επιπληθούν στην αγορά του εγωπρόβειου γαλάκτος θα τα επομισθούν και πάλι οι πολίτες. Το μόνο δεδομένο είναι πως η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει συνένεση και να προχωρήσουν από κοινού όλα τα μέρη με στόχο την κατοχύρωση του χαλουμιού ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας. Και την ύφη, μην είχες απορίες, θα την πληρώσουν αυτοί που την πληρώνουν πάντως. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Να αλλάξουμε θέμα. Μεταφορά και μεταστέγαση Υπουργείων για άλλων κρατικών.